Ο καλός καιρός βοήθησε τις ομάδες διάσωσης στο Everest. Οι αρχές χρησιμοποιούν μικρά λεωφορεία αλλά και ελικόπτερα για να μεταφέρουν ορειβάτες και ντόπιους που εγκλωβίστηκαν. Η χιονοστιβάδα που προκλήθηκε μετά το μεγάλο σεισμό σκότωσε τουλάχιστον 17 άτομα ενώ δεκάδες τραυματίστηκαν. Οι σκηνές που είχαμε δεν άντεξαν και έτσι όλοι βρεθήκαμε εκτεθειμένοι στο κρύο και το χιόνι. Φοβάμαι πως θα έχουμε πολλά θύματα. Όλες οι σκηνές γκρεμίστηκαν από τη χιονοστιβάδα. Ο σκηνοθέτης Μάικλ Τσάρτον δεν μπορεί να ξεχάσει τον εφιάλτη που έζησε. Μία τεράστια ποσότητα χιονιού ερχόταν κατά πάνω μας και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, δεν είχαμε πού να τρέξουμε. Είπα σε όλους να πέσουμε κάτω, να βάλουμε τα χέρια πάνω από το κεφάλι και να προφυλαχθούμε όπως μπορούμε. Νομίζω πως το χιόνι μας χτυπούσε για 45 δευτερόλεπτα ή για ένα λεπτό. Τα πάντα χάθηκαν, οι σκηνές γκρεμίστηκαν και οι άνθρωποι βρέθηκαν τουλάχιστον 30 μέτρα μακριά. Από την ομάδα μας λείπει μια κοπέλα. Δεν ξέρουμε αν είναι ζωντανή ή νεκρή. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοωμένων. Όμως οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες είναι ένας ακόμη μεγάλος εχθρός για τους διασώστες.